Φωτογραφία, φίλες και φίλοι. Και καλησπέρα, Τζίνα. Και ένα βίντεο, γιατί έχουμε απομονώσει αυτό το πλάνο εδώ. Και πες μας, σε παρακαλώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Ανδρομάχης και Κωνσταντινουπόλεως στο μεταξουργείο. Το λεωφορείο βρίσκεται στις γραμμές, έχει εγκλωβιστεί λόγω της κίνησης. Η μπάρα έχει πέσει και έχει πέσει πάνω στο λεωφορείο και δείτε εδώ πόσο οριακά περνάει το τρένο, πόσο οριακά περνάει ο προαστιακός, ευτυχώς χωρίς να συγκρουστεί με το λεωφορείο που έχει εγκλωβιστεί πάνω στις γραμμές. Είναι μια εικόνα η οποία... μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής ότι συμβαίνει συχνά εξαιτίας της κίνησης. Στο σημείο υπήρχαν δύο υπάλληλοι. Ένα λεπτό. Το πρόβλημα και τους κινδύνους με το σιδηρόδρομο τους εντοπίζουμε καθημερινά. Σήμερα μάλιστα έχουν και στάση εργασίας το απόγευμα οι εργαζόμενοι στον προαστιακό. Εδώ όμως, από αυτό που βλέπουμε, και αν είναι κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε, τότε μπορεί να αλλάξει, αλλά από αυτό που βλέπουμε η ευθύνη είναι στο λεωφορείο και στον οδηγό του. Ξεκάθαρα πράγματα. Η κίνηση είναι κίνηση. Αν δεν είναι ο δρόμος καθαρός μετά τις γραμμές, για να μπορέσει να φύγει από τις γραμμές το όποιο όχημα, και βεβαίως και πολύ περισσότερο το λεωφορείο, δεν ξεκινάει ο οδηγός. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν εδώ δείχνει ότι αυτός ο οδηγός του λεωφορείου, που δεν ξέρουμε τι είχε μέσα, είχε μαθητές, είχε τουρίστες, ήταν άδειο, δεν το ξέρουμε, πήγε πάνω στη γραμμή του τρένου εκτιμώντας ότι μέχρι να έρθει τρένο θα έχει προχωρήσει. Και δεν έγινε. Και κοιτάξτε, μιλάμε στον πόντο περνάει το προαστιακός. Ότι μπήκε στις γραμμές, ενώ είδε ότι οι μπάρες άρχισαν να κατεβαίνουν, θεωρώντας ότι θα προλάβει να περάσει. Εγώ πιθανολογώ κάτι άλλο. Η ευθύνη είναι δική. Πιθανολογώ κάτι άλλο, Τζίνα. Ότι έχει κίνηση, πάνε τα αυτοκίνητα σημειωτών και δεν σταματάει στην αρχή της διάβασης, περιμένοντας να καθαρίσει ο δρόμος ώστε να περάσει τις γραμμές κάθετα και να έχει αρκετό χώρο μπροστά του να φύγει από τις γραμμές, αλλά μπαίνει μέσα, σου λέει τσούκου τσούκου θα περάσω. Όχι, υπάρχει φανάρι, Νίκο, πριν. Υπάρχει φανάρι το οποίο πέρασε γρήγορα, θεωρώντας ότι θα καταφέρει να περάσει γρήγορα και τις γραμμές. Τότε είναι και ακόμα χειρότερο. Όμως άρχισαν να πέφτουν οι μπάρες. Υπάρχουν δύο υπάλληλοι εκεί που χειρίζονται τους διακόπτες. Έριξαν τις μπάρες, προφανώς δεν πρόλαβαν. Πάντως να το πούμε απλά. Αν στο λεωφορείο και ευτυχώς δεν είχαμε σύγκρουση. Αν δηλαδή το πούλμαν δεν έχει βλάβη, που δεν είχε βλάβη γιατί μόλις έγινε αυτό, σηκώθηκε και έφυγε ο οδηγός. Κανονικά. Είναι εγκληματική η ευθύνη του οδηγού. Εγκληματική πραγματικά. Και τι συζήτηση θα κάναμε τώρα. Αν είχε βρεθεί ένα μέτρο πιο πέρα. Ένα μέτρο πιο μέσα στις γραμμές να είχε βρεθεί το λεωφορείο, το τουριστικό λεωφορείο. Ζήνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.